Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σύλληψη από την τοπική αστυνομία ενός νεαρού, ο οποίος σήμερα τα ξημερώματα πέταξε μολότοφ, η οποία δεν εξεράγει στο τμήμα μεταγωγών της Πάτρας από το διπλανό διαμέρισμα. Πάμε στους συναδέλφους, στον Απόστολο Βουδίκη και τον Δημήτρη Χωρίτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απόστολο, ένα περίεργο περιστατικό. Όντως. Που μάλλον όμως θεωρείται μεμονωμένο, δηλαδή δεν εντάσσεται σε κάποια γενικότερη δράση για ένδειξη αστών ή οποιονδήποτε άλλων ομάδων, έτσι. Όχι, σαφώς ήταν μια κίνηση τώρα αυθόρμητη, ήταν σχεδιασμένη, ήταν από το συγκεκριμένο νεαρό. Το σίγουρο ήταν ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα έξυπνη ως κίνηση, δεδομένου ότι όταν μένει στη διπλανή πολυκατοικία από το τμήμα μεταγωγών και αποφασίζει να πετάξει μία μολότοφ στους αστυνομικούς, γιατί να πούμε ότι το τμήμα μεταγωγών δεν μιλάμε για ένα κτίριο, μιλάμε ότι στην είσοδο του βρίσκεται αστυνομικός επί 24 ώρων βάσεως. Δηλαδή, εάν υπήρξε έκρηξη, υπήρχε έκρηξη της Μολότοφ, τότε μπορούσε να έχουμε και τραυματισμό του αστυνομικού. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, η Μολότοφ δεν εξεράγει. Εντοπίστηκε αμέσως, γιατί κινητοποιήθηκε η αστυνομία, ο νεαρός, ο οποίος το έσκασε από το σπίτι διπλανής πολυκατοικίας, όπου έμενε με την σύντροφό του. Μάλλον το σπίτι πρέπει να ανήκει μάλλον στην σύντροφό του και αυτός είχε βρεθεί εκεί. Ναι. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, εντοπίστηκε λίγο πιο πέρα, λίγους δρόμους μακρύτερα και μάλιστα όταν συνελήφθη είχε και σακίδιο επάνω του, στο οποίο είχε μία ακόμη μολότοφ. Ένα σίγουρα περίεργο περιστατικό, τουλάχιστον δεν έχουμε ξανασυναντήσει τα τελευταία χρόνια. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως θα πήγαιναν υποψίες σε ανθρώπους που ήταν δίπλα και γι' αυτό είπες και προηγουμένως ότι ήταν πολύ έξυπνο το να πετάξεις μια μολότοφ γνωρίζοντας η αστυνομία, γνωρίζοντας ότι η αστυνομία της πρώτης που θα ψάξει θα είναι αυτή που ήταν στην πλανή πολυκατοικία, από που πετάχθηκε η μολότοφ. Μα καταρχάς και ο φρουρός, συγγνώμη Δημήτρη, καταρχάς και ο φρουρός ο οποίος βρισκόταν μπροστά θα είδε από ποιο σημείο έπεσε η μολότοφ. Ήταν λογικό. Από τη στιγμή που μπροστά του στο οπτικό του πεδίο δεν υπάρχει κάποιος, άρα από κάποιο διαμέρισμα από τον ουρανό δεν έπεσε, από κάποιο διαμέρισμα είχε προέλθει. Ένα σίγουρα ασυνήθιστο τουλάχιστον περιστατικό. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καταρχήν να πούμε τα νεότερα. Έχουμε ρήγμα σε εισαγωγικά, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να συνιστά λόγο για ρήγμα στην κυβέρνηση, αλλά το λέμε ρήγμα στην κυβέρνηση γιατί φαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ψηφίζουν το
σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης για την ακρίβεια που σήμερα ισχύει για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια στους ομοφιλόφιλους. Στην Επιτροπή καταψήφισαν λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Νέα Δημοκρατία έχει επιφυλαχθεί. Φαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Έτσι. Δημήτρη, νομίζω ότι έχει σημασία. Αναμενόμενο ήταν πάντως αυτό. Είχαν προειδεάσει ακόμα και ο Πάνος Καμένος σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη. Είχε προειδεάσει τόσο για αυτή την περίπτωση όσο και για την πρωινή προσευχή στα σχολεία που η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ με πρότασή της που είχε καταθέσει υποστηρίζει πέραν των όποιων αλλαγών πρέπει να γίνουν στα σχολεία. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι αλλαγές οι οποίες ήσαν και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, όχι τον περασμένο Σεπτέμβριο, τον περασμένο Γενάρη, και ταυτόχρονα διατείνονται ότι πρέπει να καταργηθεί η προσευχή στα... και σε αυτά τα θέματα οι Ανέλη λένε τα συνολικά δεν ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν, έχουν προειδεάσει έτσι και αλλιώς μέσω του Πάνου Καμένου, αλλά δεν βλέπω να υφίσταται κάποια ανησυχία στο κυβερνητικό μπλοκ. Ίσως σε αυτά τα νομοσχέδια πάνε πακέτο με την αντιπολίτευση, με μέρος της αντιπολίτευσης. Οπότε... αυτά τα νομοσχέδια ούτως ή άλλως είναι νομοσχέδια β' κατηγορίας, να το πούμε έτσι. Ναι. Τα α' κατηγορίας νομοσχέδια που θα συνιστούσαν σοβαρό ρήγμα στην κυβέρνηση θα ήταν να καταψηφιστούν κάποια μέτρα. Έτσι, εκεί όμως σηκώνουν όλοι τα χέρια τους. Για τα προαπαιτούμενα και οι εκατό... τώρα για τα σύμφωνα συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, για το αν θα κάνουμε προσευχές στα σχολεία ή δεν θα κάνουμε... Δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση. Διαφοροποιεί τον κύριο Καμένος και η ΑΝΕΛ. Στα πιο σοβαρά ψηφίζουν ναι σε όλα. Ίσως και αυτό ενδεχομένως να θέλουν να δείξουν ότι δεν συμφωνούν πάντα με όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Ναι, και βρίσκουν να διαφωνήσουν στο σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει και μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση το κόμμα των ΑΝΕΛ, είναι γνωστό αυτό. Ίσως ξέρει και ο Πάνος Καμένος. Σε τέτοια ζητήματα θεωρεί ότι είναι μίγας το σπαθί τους. Ξέρει και μετά την ψήφιση των εχθέσινων προαπαιτούμενων με τα κόκκινα δάνεια, σε λίγο δεν θα έχουν σπίτια τα ετερόφυλλα ζευγάρια. Σου λέει κατά πόσο τα ομόφυλλα, που σημαίνει ότι ίσως κοιτάει να τους προστατεύσει, δηλαδή για να, να μην συμβιώνουν, γιατί θα μπουν σε διαδικασία. Λίγο αρκετοί εξυπώνουν. Πάμε τώρα στον προβληματισμό που έχει προκύψει για τον άγριο ξυλοδαρμό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Βασίλη Οικονόμου στα Εξάρχεια. Και ο προβληματισμός δεν είναι μόνο από το γεγονός Είναι από τη δημόσια παραδοχή πριν από λίγο.
λίγο σήμερα το απόγευμα του Υπουργού ότι πράγματι υπάρχει άβατο στα εξάρχεια. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι κάπου κάνει τα στραβά μάτια σε ορισμένους. Το ότι είναι άβατο τα εξάρχεια είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Άλλωστε και τα τελευταία επεισόδια αυτό ακριβώς δείχνουν. Καταρχάς, να πάμε στο θέμα του Πασόκ, όπου δεν υπάρχει εβδομάδα να περάσει χωρίς να δεχτεί επίθεση με βόμβες Μολότοφ. Τα γραφεία του Πασόκ βρίσκονται στην Χαριλάου του Τρικούπη, στην περιοχή των Εξαρχείων δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι το σπίτι του κυρίου του Υπουργού, του κυρίου Φραμπουράρη, δέχθηκε βόμβα Μολότοφ στην είσοδό του. Να θυμίσουμε επίσης το σπίτι του κυρίου Λαλιώτη, επίσης και αυτό δέχθηκε βόμβα Μολότοφ. Όλων όσων διαμένουν στην περιοχή των Εξαρχείων ή και όσοι περνούν από την πλατεία Εξαρχείων, θυμίζουμε στο παρελθόν τον πρώην πρόεδρο της ΓΕΣΕ που είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό και εκείνος πραγματικά είχε νοσηλευτεί για καιρό στο νοσοκομείο, τον κύριο Παναγόπουλο. Και τώρα είχαμε βεβαίως την επίθεση, αλλά είναι προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο δρούν οι συγκεκριμένοι τύποι, διότι αναζητούσαν τον κύριο Οικονόμου, μπήκαν σε ένα μπαρ μπιστρό όπου δειπνούσε, αφού ρώτησαν αν είναι ο ίδιος για να ξέρουν μην δίνουν και κανέναν άλλον, τότε το επιτέθηκαν μέσα σε ένα κατάστημα. Είναι απίστευτο δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν για να δείξουν προφανώς και αυτό που λες, Γιώργο, ότι είναι άβατο, δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται εάν δεν έχει την άδειά μας ή δεν του δώσουν κάποιοι άλλοι το πράσινο φως για να κινηθεί μέσα σε αυτή την περιοχή. Πάντως, Γεράντα, λέμε όλα, το ίδιο περιστατικό συνέβη και τις προάλλες μήνες πίσω με τον Γιάννη Βαρουφάκη όταν ήταν και εν ενεργεία μάλιστα υπουργός οικονομικών και τότε πριν διαφανεί η πορεία, αλλά για όσους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και με το Φλαμπουράρι συνέβη. Για όσους... Εδώ λέμε όμως ότι ο υπουργός βγαίνει σαν να μην τρέχει τίποτα και λέει ναι, είναι άβατο το ταξιάρι. Ναι, γιατί για να τα λέμε όλα για όλους όσοι ξύπνησαν το 2015, γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν μεταξύ Κολονακίου και Μυκόνου. Από τη δεκαετία του 80 συμβαίνουν αυτά στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια. Αν ανατρέξουμε σε τέτοιου τύπου περιστατικά, όντως υφίσταται αυτό το πρόβλημα, όντως προφυλακίστηκαν ούκο λίγοι πολιτικοί και όχι μόνο αξιωματούχοι. Εδώ έχει πρόβλημα να προβεί σε περιπολία η ίδια η αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε
σε... Είναι συχνά τα περιστατικά της βάρδιας και τα λοιπά. Όμως, Δημήτρη, θα πρέπει εδώ να δούμε, δούμε γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως είπε και ο Απόστολος, οι επιθέσεις κατά πολιτικών. Έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή. Εδώ εναντίον του ίδιου του Τσίπρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, διότι μέχρι πρότινος, για να τα λέμε όλα, πριν αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, κάθε φορά που είχαμε κάποιες κινήσεις από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, βλέπαμε τόσο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και αριστερούς δικηγόρους να πηγαίνουν στα τμήματα, στα αστυνομικά τμήματα, να βλέπουν τους συλληφθέντες να πέφτουν κατά πάνω σε δικαστήρια και ούτω καθεξής, η νεολαία απ' έξω να υποστηρίζει υπό την έννοια ότι τα παιδιά μην συλληφθούν, μην περάσουν σε δίκη και τα λοιπά. Από όταν καταφέρθηκαν ομάδες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ενάντια στον ενεργεία πρωθυπουργό και ο ίδιος από το βήμα της Βουλής τους άσκησε δρυμία κριτική, βλέπουμε ότι υπάρχει απόσταση. Υπάρχει μία απόσταση και βλέπουμε ότι τους αδειάζει σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά έχω την αίσθηση αυτό δεν είναι πιο βαθύ το ζήτημα των εξαρχείων, δεν επιλύεται ούτε με ένταση αστυνόμευσης, ούτε με τίποτε άλλο. Έρχεται μέσα από τις δεκαετίες, χρειάζεται άλλου τύπου πολιτική. Τώρα, να πάμε και στον ορισμό του αρχηγού Τάκη Γεωργακόπουλου στη θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΗ, μια από τις θέσεις σημαντικής ευθύνης για τον αρχηγό γιατρό Απόστολε. Ναι, σίγουρα, και έχει σίγουρα να διαχειριστεί τις καυτές πατάτες του συστήματος υγείας. Ένας ο οποίος βουλιάζει. Έχουμε δει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, τους γιατρούς να παραμένουν απλήρωτους. Ένα ζήτημα που θα διαχειριστεί ο κύριος Γεωργακόπουλος, ο γνωστός παντρινός γιατρός, πνευμονολόγος, να θυμίσουμε, και συνδικαλιστής για χρόνια, γιατρός στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, αναλαμβάνει την αντιπροεδρία του ΕΟΠΗ, μια θέση ιδιαιτέρως δύσκολη σε τέτοιες τουλάχιστον εποχές, όπου βλέπουμε ότι συνεχώς μειώνονται τα κονδύλια για την υγεία και βλέπουμε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται και βρίσκονται και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία υποτίθεται ότι στηρίζονται στον ΕΟΠΗ. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα θέματα των ημερών, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του ουσιαστικά αδειάζει την κυβέρνηση για τη μη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αξιών είναι να μειωθούν
αναδρομικά οι αντικειμενικές και έτσι βρίσκοντας στον αέρα και οι δόσεις του ένφια που έχουν ήδη πληρωθεί και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Βόμβα μεγατόνων εκτόξευσης στο φορολογικό σύστημα και στη φορολόγηση των ακινήτων η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανατρέποντας όλα τα οικονομικά δεδομένα της κυβέρνησης, καθώς ανοίγει και θέμα φορολογικών συμψηφισμών. Παράλληλα, η λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει σε νέα βάση τα κόκκινα τραπεζικά δάνεια, σε περίπτωση κατά την οποία τα υποθηκευμένα ακίνητα βγουν σε πληστηριασμούς. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη και κλεισμένο των θυρών έκρινε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι η κυβέρνηση όφιλε από τις 21 Μαΐου 2015 να έχει αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας. Αμέσως μετά το τέλος της διάσκεψης, η ολομέλεια του ΣΤΕ δημοσίευσε την απόφασή της. Οι σύμβουλοι της Επικρατείας ακύρωσαν την παράληψη της κυβέρνησης να προβεί στην έκδοση υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Ενώ παράλληλα όρισαν χρόνο έναρξης ισχύως της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η κυβέρνηση της 21 Μαΐου 2015. Δηλαδή, οι δικαστές έκριναν ότι αναδρομικά από 21 Μαΐου πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Στην ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είχαν προσφύγει 13 φορολογούμενοι πολίτες, οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι 13 ζητούσαν από τους συμβούλους επικρατείας να ακυρωθεί η άρνηση της κυβέρνησης να εκδώσει αναδιαιτία, όπως είχε υποχρέωση από τον νόμο, απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Οι φορολογούμενοι τον Νοέμβριο του 2013 είχαν υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για να εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο. Όμως το αίτημα των 13 δεν απαντήθηκε ποτέ και έτσι οι φορολογούμενοι προσέφυγαν στο ΣΤΕ. Οι φορολογούμενοι υποστήριζαν ότι η παράληψη της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες μέσα στην προβλεπόμενη από την νομοθεσία διετία και η σημαντική μείωση των αξιών όλων των ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλουν φόρο που δεν αντιστοιχεί στη φοροδοτική τους ικανότητα. Λοιπόν, να φρεσκάνουμε λίγο τη μνήμη όλων μας, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση αξίων ότι αντάσταση στην αντιπολίτευση να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Όταν έγινε η κυβέρνηση τον Γενάρη, ένα χρόνο πριν, είπε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες. Πέρασε ένας χρόνος, τις αντικειμενικές αξίες δεν τις άλλαξαν, πληρώνουμε όλοι ένφια επιπλασματικών και φουσκωμένων τιμών αντικειμενικών αξιών και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας Απόστολε και αδειάζει ουσιαστικά την κυβέρνηση. Παίρνει απόφαση
πρόταση να εφαρμόσει η κυβέρνηση αυτά που ισχυριζόταν ως αντιπολίτευση. Αυτό επί της ουσίας λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι λογικό, διότι δεν μπορεί να φορολογείται ένα ακίνητο για μια αξία την οποία έχει χάσει εδώ και χρόνια. Και βεβαίως η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, γιατί έχουμε δει και άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα λέγαμε και λίγο πριν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει πολλές φορές αποφάσεις ότι είναι αντισυνταγματικές και επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τίποτα. Μιλάς τώρα για την επιστροφή των χρημάτων στους συνταξιούχους των σωμάτων ασφαλείας. Και αυτό και πολλά ακόμη που στο παρελθόν έχουν βγει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και λένε ότι σε τέτοια περίπτωση ο κάθε πολίτης μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά μην ξεχνάμε και τους ρυθμούς λειτουργίας της δικαιοσύνης. Ωστόσο, η λειτουργική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως ισχυρό όπλο για οποιονδήποτε προσφύγει στη δικαιοσύνη, διότι εδώ υπάρχει το εξής. Τι μας λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ότι το κράτος μας κλέβει. Μας επιβάλλει φόρο πάνω σε μια αντικειμενική αξία που δεν υπάρχει, δεν ισχύει, υποτίθεται κατά τον ίδιο τον νόμο του κράτους. Γι' αυτό είμαστε χώρα κυριολεκτικά απερίγραπτη. Δικαίως έχουμε πέσει έξω. Όταν ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει να ανανεώνονται οι αντικειμενικές αξίες κάθε 2 χρόνια και έχουμε μια δεκαετία... Όχι μόνο δικαίως έχουμε πέσει έξω. Δικαίως υπάρχει και δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε αυτό το κράτος. Μα σε κλέβει το κράτος. Το οποίο κράτος σε κλέβει. Έρχεται και την ίδια στιγμή σου ζητά να σε συνεπείς. Έτσι. Να σε συνεπείς που σε έχει κλέψει νωρίτερα επί πλασματικής αντικειμενικής αξίας. Έχει βγάλει το φόρο, πληρώνεις υπερδιπλάσια και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει στο ίδιο το κράτος ότι είναι κλέφτης και το συζητάμε ακόμα. Άρα λοιπόν, όφιλε τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση με τα όσα προανήγγειλε και προεκλογικά κτλ. Να έχει αλλάξει αυτό το θέμα, ιδιαίτερα των αντικειμενικών αξιών, να έχει προσαρμόσει τις καινούργιες, να έχει επέλθει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιοι ούτε 1 ευρώ, κατά πόσο να τους φουσκώνει στο λογαριασμό και ταυτόχρονα να χρωστούν στην εφορία, διότι με το πέρας των μηνών κάποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Αυτή η απόφαση, η εφαρμογή μάλλον αυτής απόφασης, γιατί ο απόστασος έχει δίκιο, θα πρέπει να δούμε αν θα εφαρμοστεί η απόφαση. Δηλαδή αν η κυβέρνηση θα σπεύσει να μειώσει τις αντιμετωπικές αξίες, γιατί σε άλλη περίπτωση θα έχουμε αντιστοιχεία του ένφια που θα πληρώνεται
και των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια, όπου εκεί θα γίνονται επίσης, θα γίνεται προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών. Εκτός από τις μαζικές προσφυγές που λες και δικαιοσύνη, έτσι. Ναι, βέβαια, με, και αυτό θα είναι το λογικό. Με όπλο την απόφαση του ΣΤΕ. Από την άλλη, όταν κάποιος δεν θα πληρώσει τον έμφυα αυτού του μηνός, τον επόμενο μέχρι τον Μάρτιο, και μην ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο ξεκινά ο καινούριος έμφυα. Έτσι, να το ξεχνάμε αυτό, με το που τελειώνει η δόση των 5 μηνών για τον έμφυα του περασμένου έτους, αμέσως ξεκινά η εφαρμογή της πληρωμής του έμφυα για το επόμενο έτος. Εάν κάποιος λοιπόν από τους πολίτες δεν πληρώσει, τι θα του πει το κράτος? Μπορεί κάλλιστα να επικαλεστεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι παράνομος, εφαρμόζει τον νόμο. Και εδώ το μεγάλο πρόβλημα επ' αυτού ποιο είναι? Ότι τα έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση για το 2016. Έχεις δίκιο και απόλυτο εδώ. Τον προϋπολογισμό έχει υπολογίσει τις εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ με πλασματικές αντικειμενικές. Σε τέτοια περίπτωση θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Θα κάνει αυτό που έχει πει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα πληρώσετε τώρα τον ΕΝΦΙΑ και στον ΕΝΦΙΑ του επόμενου χρόνου θα γίνει συμψηφισμός, που δεν γίνεται ποτέ. Αυτό τι σημαίνει ως προς τους δανειστές? Θα έχουμε και νέους φόρους ώστε να ισορροπήσει να και... Να κλείσει το κενό. Έτσι. Να κλείσει την τρύπα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την ψήφιση των προαπαιτούμενων, της νέας λίστας των προαπαιτούμενων που έγινε χθες από τη Βουλή, χωρίς απώλειες για την κυβερνητική πλειοψηφία των 153. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση της υποδόσης του 1 δισεκατομμύριου ευρώ. Το πολυνομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 153 ναι από τα κόμματα της συμπολίτευσης, ενώ όχι ψήφισαν 138 βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΚΚΕ επί της αρχής του νομοσχεδίου, ψήφισαν 291 βουλευτές. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Επαναλαμβάνω, επί δύο ημέρες παρακαλούμε τη Νέα Δημοκρατία να μας φέρει μία σκέψη οποιασδήποτε μορφής για το πώς θα αντιμετωπιστεί η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Κυρία Βούλτεψη, ζητήσαμε... Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Μια στοιχειώδης διάλογος, όχι χάρη. Κατά ψηφίσεις.
ψηφίσαμε ως Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, γιατί δεν επιθυμούμε να συνενέσουμε στο θέμα και την υποκρισία του κυρίου Τσίπρα και να μην γίνουμε συνεργοί στο συστηματικό έγκλημα κατά του ελληνικού λαού, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης μετά το τέλος της ψηφοφορίας στη Βουλή. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν τα κόκκινα δάνεια με την αντιπολίτευση να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις προωθούμενες διατάξεις ανοίγει η πόρτα στα κοράκια της αγοράς να εισβάλλουν στον χώρο. Πέρασε ακόμα ένα νομοσχέδιο που είχε να κάνει με τα προαπαιτούμενα για να μπορέσει, ας πούμε, να προχωρήσει να έρθουν οι επιπλέον δόσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλάμβανε πάρα πολλά πράγματα. Το κυριότερο ήταν το θέμα των κόκκινων δανείων και της διαχείρισης τους. Είναι ένα ζήτημα που έχει μεγάλη βαρύτητα και είναι συμπληρωματικό στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μέχρι και τα μέσα Φλεβάρη, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που πέρασε, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά, τα δάνεια των μικρομεσαίων προστατεύονται από τις ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε, μπορούν να διατεθούν μόνο τα μεγάλα δάνεια, τα μεγάλα κόκκινα δάνεια, και μέχρι τότε ήδη το νομοσχέδιο προβλέπει να καθοριστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο λειτουργίας και των ιδιωτικών αυτών εταιριών που θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια, αλλά και ένα σχέδιο κάλυψης των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Οπότε μέχρι τότε πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμα τα πράγματα για να μην έχουμε παρατράγουδα όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσουν να επιτραπεί και σε εκείνα τα δάνεια, δηλαδή στα στεγαστικά δάνεια ή στα υπόλοιπα δάνεια, να διαχειριστούν από τις ιδιωτικές εταιρείες. Ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταυθάκης αντεπιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας πως είναι άδικο να μας κατηγορείται για μεταστροφή των θέσεών μας και αναφερθεί στο θέμα των κόκκινων δανείων. Είπε ότι υλοποιούμε τη συμφωνία και την βελτιώνουμε σε πολλά σημεία. Όσον αφορά τον κίνδυνο επέκτασης του μέτρου και στην πρώτη κατοικία, είπε ότι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει έως τις 15 Φεβρουαρίου θα είναι η προστασία συγκεκριμένης κατηγορίας δανειοληπτών. Για σκηνικό δίθεν διαπραγμάτευσης και τελικώς πλήρη υποταγή της κυβέρνησης στην Τρόικα, μίλησε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Εκ μέρους του ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως την χειρότερη κυβέρνηση από το 1827, επισημένοντας ότι οι εκλογές δεν σας κάνουν εθνάρχες. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ και ο κύριος Παφίλης κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση
Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για θέατρο. Η κυβέρνηση με απαράδεκτο τρόπο κάνει το όσα κατήγγειλε στο παρελθόν. Που τελικά τώρα να πάμε να δούμε τι λέει και ο κόσμος, τι λένε οι πολίτες που βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα του Super B για την ψήφιση όλων αυτών των μέτρων στην Βουλή και ειδικότερα για το θέμα των κόκκινων δανείων. Πρέπει να προστατεύσω την πρώτη καρδιά. Πού θα πάει ο κόσμος, τι θα κάνει να πεθάνει ο κόσμος. Αυτοί το πανεύουν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί έχει μπέσει, εγώ προσωπικά έδωσα μια ευκαιρία ακόμα σε αυτόν. Ναι. Αλλά βλέπω ότι κι αυτός είναι τα ίδια και χειρότερα. Καλά κάνουν και ανησυχούν και πολιτικά ανησυχούν. Και πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό, γιατί αυτοί πήραν τα στεγαστικά δάνεια όταν είχαν κάποιο εισόδημα. Το εισόδημα αυτό μειώθηκε 60% σε 34 χρόνια και τώρα με το μειωμένο εισόδημα απαιτούν να πληρώνουν τα διδόσεις δανείου. Δεν έχουν δυνατότητα να την πληρώσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά είναι τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό. Και αυτοί που τους βγάζουμε από τους και τους ψηφίζουμε κάθε φορά. Και χρειάζεται μια οργανωμένη αντίσταση σε αυτή την πολιτική. Αυτό χρειάζεται. Μπορεί να γίνει να υπάρξει αυτή η αντίσταση. Αν ξυπνήσει ο κόσμος και καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον, μπορεί να υπάρξει. Εγώ πιστεύω και αν ακόμα φτάσουμε εκεί να πάμε να τους πάρουν τα σπίτια, θα υπάρξει αντίδραση. Η κοινωνία δεν θα το δεχτεί αυτό. Μία αριστερή κυβέρνηση, δίθεν αριστερή κυβέρνηση, να βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά. Ενώ ψηφίστηκε για άλλα πράγματα για να μην τα παραλαμβάνω. Έτσι για αντίσταση και στεναρή αντίσταση. Αυτή η παγκοσμιοποίηση και η σάπια, αν θέλετε, η οικονομική ολιγαρχία επεξεργάζεται σχέδια με διανοούμενους, με ψυχολόγους, με φιλοσόφους πουλημένους για να δέσουν τους λαούς και να πάψει πλέον ο κόσμος να λειτουργεί αυτόνομα και αν θέλετε και λογικά. Ο ίδιος ο λαός μέσα από τις ίδιες ανάγκες του θα αναγκαστεί να αντισταθεί απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως είναι ότι έχουν και άλλα όπλα αυτοί. Και ο λαός χρειάζεται οριμότητα. Δηλαδή έχουν να σου δημιουργήσουν εμφύλιες καταστάσεις και να βάζει ο ένας απέναντι στον άλλον. Η κάθε μια κυβέρνηση που λέει τα ό,τι μπορεί παραπάνω ψέματα από τους προηγούμενους. Λοιπόν, άλλα μας έταξε ο κύριος Τσίπρας, εγώ τον ψήφισα 3 φορές και τώρα τον ευρίζω στην τηλεόραση όταν τον βλέπω με αυτά που μας λέει, άλλα μας δουλεύουν όλοι.
Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, αν καμιά φορά η νεολαία μπει στο πνεύμα ότι τι πρέπει να κάνει, πρέπει να τους πάρουμε φαράγγι. Η νοοτροπία μας φταίει. Δεν είναι κανένας άξιος. Και ο αείμνησος Βενιζέλος, όχι τόσο εδώ, το παχύδερμο, έτσι, τρεις φορές θα πήγε να το σκοτώσουν. Επειδή σε σωστά τη δουλειά του. Πήρε ένα σπίτι στο γύρο Κωστοπούλου, με δάνειο. Έτσι. Ήταν κάποιος αρμόδιος που είχε ανακηρυχθεί ευεργέτης, μην πληρώνετε λεφτά τα δικά μας, μην δόνια, μην κάνετε, μην ράνετε. Εγώ το έχω πληρώσει στο σπίτι μου, το έχω ξεχρεώσει, το έχω δικό μου, το πουλάω ό,τι ώρα θέλω. Είναι οι άλλοι, δεν πήγε ένα λόγο ότι είχε πει ο κύριος, μην πληρώνετε έτσι. Και τώρα τους κυνηγάνε. Έχουν δίκιο οι άδικοι. Να δώσουν ο καθένας ό,τι μπορεί. Τώρα βέβαια εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Βλέπει και αυτό το διαλογκράτος που έχουμε. Να κάνει τη δουλειά του σωστά. Έτσι. Την αύξηση την παίρνουν οι δημοσίοι πάλι γύρω-γύρω. Ε. Την έδωσανε. Εμένα μου κόβουν τη σύνταξη, την κόβουνε. Το παντελόνι μου το έχουν κάνει μπανιερό. Όσοι τα παίρνανε και τα τρώγανε, θα τα πληρώσουν. Που τα ξέρεις εννοώ. Οι άνθρωποι όμως που τα πήρανε να βάλουν τα παιδιά τους μέσα και τους διώξαν από τις δουλειές και δεν έχουν λόγο της κατάστασης. Κρίσης που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ, να μην τους θα πάρουν. Γιατί τι θα κάνει την οικογένειά τους, άμα δεν έχουν να πληρώσουν. Οι άλλοι όμως που τα φάγανε να τα πληρώσουν. Αλλά δεν δίνει κίνητρα και σε εμάς που πληρώνουμε κανονικά. Η τράπεζα ή το κράτος, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Νομίζω κάπως έτσι το σκέφτεται η κυβέρνηση, ότι να μην βρεθούν οι άπορες οικογένειες, αλλά αυτές οι οικογένειες οι οποίες έχουν και παραέχουν, ας τους πάρουν και κανένα σε αυτούς, να μην πάρουν μόνο στους φτωχούς. Κατάλαβε, θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι τα πήρανε και τα τοποθετήσανε, τα φτιάξανε. Και ξέρουν ποιοι τα έχουν πάρει. Και ξέρουν ποιοι τα ξέρουν, όχι εμείς που πληρώναμε. Τα λεφτά τα πήρανε από όλα τα σωματεία και τα μοιράσανε στα ποδοσφαιρικά σωματεία και στα κόμματα. Και τώρα μου λέει, μου κόψε μένα το έφυγε που τα έχω πληρώσει και τα κέρατά του. Τέλος πάντων, δεν πάμε καθόλου καλά. Και εσείς με δυσκολία τα βγάζετε πέρα, πολλές περικοπές έχετε. Όλος ο κόσμος, δεν ήμουν άγχα, όλος ο κόσμος. Δουλεύω, κοιτάξτε τα χέρια μου πώς είναι, από την εργασία. Υποφέρω, αλλά δυστυχώς μας δουλεύουν. Αν δεν πέσει αίμα, δεν γίνεται τίποτα. Πήραμε μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία. Αυτό παίρνουμε με αυτά τα μικρά γκάλο, με αυτά
αυτές τις μικρές συζητήσεις με τον κόσμο στον δρόμο. Πάμε τώρα στις σοβαρές καταγγελίες του Υπουργού, του κ. Πολάκη, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στοιχεία πως οι πρώην διοικητές των νοσοκομείων, αυτοί που πριν από λίγες ημέρες καταργήθηκαν και κατατομήθηκαν από τον Υπουργό, ευθύνονται για την έλλειψη φαρμάκων που είχαν τα νοσοκομεία όλο το προηγούμενο διάστημα. Στους διοικητές των νοσοκομείων καταλόγησε την ευθύνη για τις ελλείψεις σε φάρμακα κατά την τοποθέτησή τους στη Βουλή, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Συγκεκριμένα, πατώντας στο βουλευτή του Ποταμιού Γιώργο Αμυρά, που είχε υποστηρίξει ότι το Λαϊκό Νοσοκομείο δεν έχει φάρμακα για τους οροθετικούς, ο κ. Πολάκης είπε ότι στο Λαϊκό έγινε ό,τι και στα άλλα νοσοκομεία και είναι ο βασικός λόγος για την απομάκρυνση κάποιων διοικητών. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι το Λαϊκό Νοσοκομείο επιδοτήθηκε συνολικά με 24 εκατομμύρια ευρώ από τον Ιανουάριο και θα μπορούσε να ξεπληρώσει ισότιμα σχεδόν όλους τους προμηθευτές. Αποπλήρωσε όμως, όπως και άλλα νοσοκομεία, μόνο τις υπηρεσίες όπως είναι η φύλαξη, δηλαδή τις συμβάσεις που υπογράφουν οι ίδιοι και ο νοήτο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλη παρέμβασή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε το κλουμπάκ στα νοσοκομεία, μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για παράλογες φαρμακευτικές δαπάνες στα νοσοκομεία και έφερε ως παράδειγμα ότι τα νοσοκομεία της Γαλλίας πληρώνουν το επίθεμα με 1,5 ευρώ, στα ελληνικά κοστίζει όμως 15 ευρώ και οι οποίοι καταβάλλει για το ίδιο επίθεμα 35 ευρώ. Από την κληρονομιά μας αφήσατε, αλλά θα το διορθώσουμε, ανέφερε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βέβαια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να δούμε και επακριβή βάση σε αυτά που λέει, όσα ζήσαμε με την επίθεση που έκανε στους δημοσιογράφους και με πολλά ακόμη που έχει πει. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι είναι σοβαρό να μείνουμε λίγο. Γιατί η κυβέρνηση, ο κ. Πολάκης, ουσιαστικά λέει ότι ήταν τεχνητή η όλη η ιστορία που είχε δημιουργηθεί με την έλλειψη φαρμάκων και είχε προκληθεί σε κάθε περίπτωση από τους διοικητές, Δημήτρη. Έχει μία βάση αυτό που λέει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια αν όντως, γιατί έχει μπροστά του και τα οικονομικά των δημόσιων νοσοκομείων και γενικότερα την κινητικότητα, τι έδωσε το Υπουργείο Υγείας προς αυτά και πού τα διοχέτευσαν. Αν όντως λοιπόν πλήρωναν τις ιδιωτικές εταιρείες, τις ξεχρέωναν αυτές που προσλάμβαναν οι ίδιοι διοικητές, δηλαδή καθαριότητας, φύλαξης και τα λοιπά που είναι οι έξω, και άφηναν τα φάρμακα
απλήρωτα, άφηναν τις φαρμακευτικές εταιρείες με συνέπεια να μην υπάρχει ομαλή ροή, άρα δεν έκαναν καλό κουμάτο, άρα ήταν υπόγεια η κίνηση κάποιων διοικητών, ούτως ώστε να πλήξουν την κυβέρνηση. Επ' αυτού, λοιπόν, αν όντως συμβαίνει, και για να μην βγαίνει κάποιος από τους διοικητές που απομακρύνθηκαν να τον διαψεύσει, και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που το λέει, σημαίνει, επειδή δεν βλέπω κάποια αντίδραση. Απλώς τώρα το είπε σαφέστερα. Το είπε σαφέστερα το βήμα της Βουλής και τους ονομάτισε, τους έδειξε, δεν πρόκειτο περί αιχμής, περί ευθείας βολής εναντίον αρκετών πρώην διοικητών. Άρα λοιπόν δοθέντος ότι οι μέχρι πρότινος διοικητές ήσαν τοποθετημένοι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, παίζει, είναι αυξημένη η πιθανότητα να έχει δίκιο ο υπουργός, να ήταν και πίσω πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, για τον αέρα είναι όλα αυτά, Δημήτρη μου. Διότι όταν η κυβέρνηση είναι εδώ και 11 μήνες στην εξουσία και οι διοικητές παραμένουν επί 11 μήνες και έχει διαπιστώσει η κυβέρνηση και τον πρώτο και τον δεύτερο και τον πέμπτο και τον έβδομο και τον ένατο μήνα ότι παίζουν παιχνίδι πίσω από την πλάτη της, τους ξυλώνει την ίδια μέρα. Δεν περιμένει να τους ξυλώσει μετά από 11 μήνες και να βρίσκει ως άλωθη για να τους ρίξει βεβαίως το ανάθεμα ότι δεν πλήρωναν τις φαρμακευτικές εταιρείες και πλήρωναν την καθαριότητα. Δηλαδή στο νοσοκομείο τι θα έπρεπε να γίνει, να κόβουν βόλτες τα ποντίκια. Άκουσε με, στο πρώτο μέρος του έργου η κυβέρνηση ήταν με μία σύνθεση, τη γνωστή σύνθεση, η οποία σήμερα η μισή εξ αυτών είναι σπίτι τους. Και μάλιστα σκοτώνονται και μεταξύ τους. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Κουρουμπής, υπουργός υγείας, καλά, ο κύριος Κουρουμπής διόρισε κιόλας από την πρώτη μέρα, το γνώριζε το θέμα της υγείας πάρα πολύ καλά και γνώριζε επίσης το τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε. Άρα λοιπόν, δεν ήταν κάποιος άσχετος, δεν ήταν ούτε Παναγίος Μετριανής, ούτε Γιάννης Μελής. Είναι σοβαρή η αιχμή, μάλλον όχι η αιχμή, η κατηγορία ότι σοβαρή είναι, σοβαρή. Σοβαρό έδιναν προτεραιότητα αντί να πληρώσουν να έχει φάρμακα ο κόσμος στα νοσοκομεία, να τα βάλουμε να πληρώνουμε τα καθαριστικά. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει κολλησιεργία ή ανικανότητα από τον Κουρουμπλή ή τον σημερινό υπουργό υγείας. Εφόσον δεν βγήκε σε αυτή την καταγγελία σοβαρότατη
καταγγελία για την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών, δεν βγήκε ένας από τους διοικητές που είναι εναντίον του. Που επί της ουσίας τον βγάζει στη σέντρα να πει όχι, δεν είναι έτσι, έχει άδικο ο Πολάκης και τον καταγγέλλω. Ουδείς τον κατήγγειλε. Άρα θα υπερασπιστούμε εμείς τους διοικητές. Όχι, μα το λέμε, είναι μια εβδομάδα η καταγγελία στον αέρα και το μόνο που βγαίνουν ακόμα και οι δικοί μας εδώ διοικητές και κλαψουρίζουν από κανάλι σε κανάλι γιατί με έδιωξε, μας έδιωξε αγάπη μου γιατί είχε στο Πολάκη από το Σαμαρά. Καμφιβάλλω για τα κίνητρα του κ. Πολάκη γιατί υπόθηκαν. Το σέβομαι αυτό που λες. Θα το θέμα, θα το ξαναδούμε το θέμα. Μην αγιοποιήσουμε τώρα και οι διοικητές τους προηγούμενους διοικητές. Κάθε άλλο. Γιατί από αυτό το βήμα φώναζα. Από αυτό το βήμα φώναζα ότι εδώ στην Πάτρα οι δύο διοικητές των νοσοκομείων είχαν προσλάβει, είχαν συνηγορήσει δια της ψήφου τους να προσληφθούν εταιρείες καθαρισμού που είχαν τις καθαρίστριες απλήρωτες με λάθος ασφάλιση, δηλαδή τους έκλεβαν τα ένσημα και ότι τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Και επί τέσσερις μήνες δεν κουνιόταν φίλο. Άρα λοιπόν μην τρελαθούμε τελείως και όλα αυτά εγώ που ακούω εσγάτως που βγαίνουν οι διοικητές και καψουρίζουν γιατί με έδιωξε και ήμουν τέλειος, δεν ήσουν τέλειος. Λοιπόν. Είναι πολλά στη σειρά τα οποία εν πάση περιπτώσει ακόμα και να μην τον καλά, δεν νομίζω ότι είναι κανείς μόνιμος σε αυτές τις θέσεις. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί εδώ συμφωνώ μαζί σου. Σε λοιπόν. Αυτή τη χώρα θα τρελαθούμε τελείως. Η Δυτική Αχαΐα είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο τελευταίο διάστημα είναι η λειτουργία των πυρηνελαιοργείων. Που μία κλείνουν και την επόμενη μέρα ξανανοίγουν δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα στην περιοχή. Επίσης είναι το θέμα των απορριμμάτων. Με αυτά τα δύο ζητήματα στην ατζέντα θα πάμε να δούμε τώρα τι θα σημάνει η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των συλλόγων της περιοχής. Σε αναμένα Καρβούνα για ακόμη μια φορά κάθονται οι κάτοικοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το θέμα των ελαιοτριβίων. Βλέποντας τον ποταμό Πύρο αλλά και ρέματα της περιοχής να έχουν μαυρίσει. Εμείς έχουμε πει πάλι για το πρόβλημα των ελαιοτριβίων. Μάλιστα το ένα μάθαμε τις προηγούμενες μέρες για κάποια ζημιά. Υπάρχει η ατμόσφαιρα βέβαια είναι βαριά στην περιοχή εκεί, στην περιοχή της Μηχανικής. Βέβαια ακόμα η μυρωδιά έντονη και η δυσοσμία δεν έχει έρθει στην περιοχή των Πατρών για να αρχίζουν κάποιοι να φωνάζουν. Η δυσοσμία επίσης των πυρηνελουργείων είναι έντονη στην περιοχή και ζητούν να γίνουν άμεσα έλεγχοι.
Εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έχουμε στείλει επιστολές. Είμαστε σε συνεννόηση με άλλους συλλόγους και αύριο θα είναι και αυτό ένα θέμα της συζητήσεως μας. Και για το θέμα των ανατριβίων, που έχουν μαυρίσει τα ποτάμια και οι θάλασσες. Ιδιαίτερα κάτω τώρα, αν πάτε στην παραλία της κάτω των Χαγιάς και των Αλισσών, η θάλασσα είναι μαύρη από τα απόβλητα των ανατριβίων. Εμείς κάναμε πάλι καταγγελία και περιμένουμε τις ελεκτικές αρχές να μας δώσουν τις απαντήσεις τους. Επίσης, επισημαίνουν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, συγκαλούν αύριο σύσκεψη για να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους και αναμένουν άμεσα ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι το καινούριο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με στερεών αποβλήτων που έφερε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας κάποιες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Χιτά Φλόκα. Εμείς, σαν πολιτιστικοί σύλλογοι, μας κεντρώνομαστε αύριο το απόγευμα 7.30 ώρα στα κοινότητα στο ΔΕΝΕΙΚΟ ώστε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα και υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο καινούριο αυτό σχέδιο που πάνε να γίνει στο Κοιτά Φλόκα για το εργοστάσιο και να καθορίσουμε τις επόμενες ενέργειές μας, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και από ό,τι έχουμε διαβάσει, το εργοστάσιο αυτό κυρίως θα καλύπτει τις ανάγκες της Πάτρας. Ώστε για το λόγο αυτό, το μεγαλύτερο κυβικά και τόνια με επεξεργασμένα στερεά απόβλητα θα έρχονται από την Πάτρα γύρω στις 40.000 τόνοι από τα 50 που θα είναι χωρητικότητος. Εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε για το λόγο ότι αυτό υπήρχε θέμα να είναι να διαχειριστούμε μόνο τις ανάγκες της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας. Γι' αυτό αύριο συγκεντρώνομαστε για να καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειες και έτσι ανοίγει και κόμπορτα και όχι μόνο για την Πάτρα αλλά και ίσως μελλοντικά και, και από άλλες περιοχές για θέματα και βλέπουμε ότι το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Κύριος Κώστας Πετρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του είναι Γενικός Σύμβουλος στην ΑΔΔ. Ο Απόστολος Βουρδής έχει παραμείνει στην κουβέντα μας. Θα μας δώσει τα φώτα του για το θέμα των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιος τη χάρισε σας, κύριε Πετρόπουλο. Ποιος τη χάρισε σας. Εδώ όλη η Ελλάδα καλείται να πληρώσει παραπάνω. Εσείς τι γίνεται, είστε οι ευνοημένοι της... Εμείς στην πράξη σπάσαμε αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχουν λεφτά, δίνει η κυβέρνηση λεφτά, δίνει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, άρα όλα βαίνουν καλώς. Τώρα, πάμε να το δούμε λίγο σοβαρά το θέμα όμως, γιατί η αλήθεια είναι πως προκάλεσε μια αρχική περίσκεψη όσους τα άκουσαν, ότι την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας στενάζει, οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερα.
καλούνται να υποστούν όλο και περισσότερα φορολογικά μέτρα, μειώσει του μισθού, υποαπασχόληση, ανεργία και όλα αυτά τα πράγματα, στο δημόσιο δίνονται αυξήσεις. Δεν είναι όμως έτσι. Η κυβέρνηση είναι μέτρη της προπαγάνδας, πολύ μαύρη προπαγάνδα σκορπίζουν. Περνάνε ένα μήνυμα ότι παίρνουν αυξήσεις δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ στην ουσία η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων έχει μειώσεις. Ακόμη και εκείνοι, αυτούς δηλαδή που λέει η κυβέρνηση ότι τους δίνει αύξηση, εάν άφηνε τα πράγματα να πάνε όπως πήγαιναν, δηλαδή χωρίς να φέρει μισθολόγιο, αυτοί οι άνθρωποι θα έπαιρναν παραπάνω λεφτά. Θα έπαιρναν παραπάνω χρήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επί της ουσίας, λόγω του ότι θα έπαιρναν παραπάνω βαθμό. Θα έπαιρναν παραπάνω. Ναι, θα έπαιρναν. Την μισθολογία. Την... Ναι, μέχρι σήμερα. Πολιτική. Ναι, μέχρι σήμερα υπάρχουν 2-3 στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα πούμε. Καταρχήν υπήρξε το βαθμολόγιο, το οποίο βέβαια με το δεύτερο μνημόνιο είχε ανασταλεί, δεν δινόταν στους υπαλλήλους, αλλά την 1η-1η του 2016 σταμάταγε αυτή η δέσμευση και θα δίνονταν οι βαθμοί κανονικά. Με το νέο μισθολόγιο που φέρνει η κυβέρνηση, αποδεσμεύει τους βαθμούς από το μισθό, άρα λοιπόν δεν θα έχουμε καμία τέτοια εξέλιξη μισθολογική με βάση τον αυτόματο. Βαθμό, αυτόματη δηλαδή εξέλιξη, και αυτό είναι από ένα από τα μείον. Δηλαδή, κύριε Πετρόπουλε, για να καταλάβει και ο κόσμος, εάν εγώ είχα τον α βαθμό και πήγαινα σε ένα βαθμό παραπάνω λόγω των ετών υπηρεσίας στο δημόσιο, θα έπαιρνα και μία επίσης αύξηση που θα πήγαινε αυτόματα μαζί με τον βαθμό. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν αποδεσμεύεται ο μισθός με την... από τον βαθμό. Αύξηση από τον βαθμό και άρα δεν θα πάρω την αύξηση που θα δικαιούμουν το προηγούμενο διάστημα. Θα παίρνει ο υπάλληλος μόνο την αύξηση που θα αλλάζει κλιμάκιο και αυτό βέβαια το διευρύνει, ενώ παλιά έπαιρνε ένα 2 χρόνια κλιμάκιο, ένας της ΔΕΕ κατηγορίας ή της ΥΕ, τώρα θα παίρνει ανά 3 χρόνια ότι θα πάρουν σε βάθος τετραετίας περί τους 350.000 δημόσιους υπάλληλους. Θα πάρουν αύξηση εκείνοι οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο καταληκτικό κλιμάκιο του βαθμού που κατήχαν. Δηλαδή, παράδειγμα, πείτε μας παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος. Ένας ΔΕΕ κατηγορία υπάλληλος, ο οποίος είχε 27 χρόνια, προς τα 28 χρόνια,
χρόνια υπηρεσίας. Αυτός έχει ένα βασικό μισθό 1.325 ευρώ, περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Με το νέο μισθολόγιο, ο βασικός του μισθός θα πάει στα 1.395. Αυτός θεωρητικά θα πάρει 70 ευρώ αύξηση. Θα πάρει 70 ευρώ αύξηση. Αυτά τα 70 ευρώ βέβαια θα τα πάρει σε 4 δόσεις σε 4 χρόνια. Ναι. Υπάρχει όμως ένας άλλος κίνδυνος που μπορεί και να μην πάρει αύξηση. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση του δώσει το βαθμό που δικαιούται να πάρει, αυτό που είπα νωρίτερα, δηλαδή που καταργείται αυτή η απαγόρευση που υπήρχε, αν λοιπόν πάρει το βαθμό, πάει στο β' βαθμό αυτός ο υπάλληλος με αυτά τα χρόνια, με το β' βαθμό στο 20, με τα 28 χρόνια υπηρεσίας, θα πάρει βασικό μισθό 1.499. Το 1.397 που είπαμε νωρίτερα υπολείπεται του μισθού που θα έπαιρνε. Αυτό που είπατε στην αρχή. Άρα λοιπόν, αν δεν έφερνε το μισθολόγιο, θα έπαιρνε παραπάνω. Αυτός λοιπόν θα είχε 100 ευρώ με βάση αυτό που θα έπρεπε να είχε κανονικά μείωση. Τα 100 ευρώ, προσέξτε να δείτε κάτι. Μείωση επί της αυξήσεως όμως. Επί της ροής που θα έχει το μισθολόγιο του. Επί της ροής που θα έχει το μισθολόγιο του. Αντί να πάρει 170 δηλαδή ευρώ, θα πάρει 70. Αυτός λοιπόν που θα παίρνει... Είναι αύξηση όμως. Ναι. Αυτός λοιπόν που θα έχει, αυτός που θα έχει μείωση στο μισθό του, αυτός που θα έχει μείωση στο μισθό του, δεν θα του κάνει την περικοπή, θα του κρατήσει τη διαφορά της μείωσης σε ντουλαπάκι. Και τι θα γίνεται. Ας πούμε ένας ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΟΝ υπάλληλος, όπως είπαμε, στα 3 χρόνια θα αλλάξει κλιμάκιο. Θα πρέπει να πάρει 60 ευρώ αύξηση με την αλλαγή του κλιμακίου. Εάν έχει προσωπική διαφορά 100 ευρώ, δεν θα πάρει αύξηση. Η προσωπική διαφορά των 100 ευρώ θα γίνει 40. Δηλαδή θα ενσωματώσει την αύξηση των 60 ευρώ που θα έπαιρνε το κλιμάκιο. Δηλαδή έχουμε τέτοιες κατηγορίες υπαλλήλων που είναι πάνω από 15 χρόνια υπηρεσία, οι οποίοι τα επόμενα 6 και παραπάνω χρόνια δεν θα δουν καμία αύξηση στο μισθό τους. Κύριε Πετρόπουλε, πείτε μας λίγο, το νούμερο είναι αυτό. Είναι το νούμερο δεν είναι, είναι 350.000. Όχι. Έτσι δεν λέει η κυβέρνηση. Είναι πολύ μικρότερο και σας είπα ότι είναι... Δεν υπήρχε μπορεί... όμως κάποια αντίδραση, κάποια και... ανακοίνωση από την πλευρά της ΑΔΔ. Υπάρχει αντίδραση από την ΑΔΔ. Αναφορικά και με τον αριθμό. Έβγαλε και ανακοίνωση που είπε ότι για την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Υπάρχει, ναι, υπάρχει ανακοίνωση. Δηλαδή, αλλά δεν μας λέτε ποιος αριθμός είναι ο πραγματικός. Δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι υπάλληλοι είναι στο καταληκτικό κλιμάκιο του βαθμού που είναι εγκλωβισμένοι. Άρα δεν ξέρετε αν είναι και 350.000. Μπορεί και να είναι λιγότερο. Πάντως. Είναι πολύ λιγότεροι, γιατί μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν είναι νεοδιόριστοι, που είναι ελάχιστο ο αριθμός των νεοδιόριστων, που έμειναν στο αρχικό κλιμάκιο. Δηλαδή, ένας
που έμεινε στο σίγμα τάφ βαθμό, στο καταληκτικό κλιμάκιο το 1 του 1992 βασικό μισθό, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, που αυτό στα επόμενα 3-4-5 χρόνια που δουλεύει δεν είχε καμία αύξηση, έμεινε κολλημένος σε αυτό, αυτός θα έχει αύξηση. Αλλά αυτή είναι πολύ λίγη, πολύ λίγος ο αριθμός. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή αυτοί που έχουν από 15 χρόνια και πάνω, στην πλειοψηφία τους θα έχουν μείωση στο μισθό τους. Τώρα, και πείτε, βέβαια, να το ξεκαθαρίσω αυτό ότι για τη μείωση, έτσι, θα έχουν με βάση τα σημερινά δεδομένα στην κυβέρνηση, δεν ξέρουμε τι μπορεί να αλλάξει αύριο, γιατί όλα αλλάζουν, άλλα λένε και άλλα ξελένε οι κυβερνώντες, θα κρατηθεί η διαφορά, η μείωση σε προσωπικό ντουλαπάκι. Πείτε μου κάτι τώρα, για να κλείσουμε. Γιατί φωνάζετε δηλαδή όμως? Γιατί εδώ δεν ξέρω αν θα βρείτε κανέναν τώρα που θα φύγετε από εδώ, που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και να έχει πάρει αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια. Έστω και ένα ευρώ. Θέλω να πω, γιατί φωνάζει δηλαδή? Δεν είναι αυταπόδεικτο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τέλμα οικονομικό και ότι όλοι από όλους έχουν ζητηθεί να γίνουν θυσίες και μάλιστα αιματηρές και στο δημόσιο τομέα βέβαια και στο ιδιωτικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν μικρότερη αύξηση από αυτή που θα έπαιρναν χωρίς το μισθολόγιο, αλλά θα πάρουν αύξηση. Ακούστε, καταρχήν... Σας το λέω, γιατί ο κόσμος που μας βλέπει τώρα και εργάζεται στο σούπερ μάρκετ με τετράωρο η κυρία που μας βλέπει και παίρνει 200 ευρώ το μήνα, θα πει ότι είστε προνομιούχοι. Δεν πρέπει να φωνάζετε. Αυτό σας λέω. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε γύρω από αυτήν την υπόθεση. Όχι και πολλά. Σας ρωτάω να μου πείτε. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, η διαφωνία της, η διαφωνία όπως εκφράστηκε τελευταία με βάση αυτό το νέο μισθολόγιο ήταν σε πάρα πολλά επίπεδα. Το μέλλον πρώτο είχε να κάνει με την ξαφνική θεσμοθέτηση του μισθολογίου. Χωρίς διάλογο, χωρίς τίποτα, ρίμην των πάντων, η κυβέρνηση έφερε να κουβεντιάσει ένα νέο μισθολόγιο. Προπαγάνδισε αυξήσεις, ενώ στην ουσία δεν υπάρχουν αυξήσεις. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε γύρω από αυτήν την υπόθεση είναι ότι αυτό το οποίο θεσμοθετεί η κυβέρνηση αντανακλά και στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, θα βγάζει στην πορεία μικρότερες τάξεις. Και το τρίτο που μιλάει η ΑΔΔ είναι ότι εμείς στεκόμαστε σε εκείνα τα οποία προεκλογικά έλεγε και δεσμευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τότε και τι πράγματι σήμερα τώρα, αν και εμείς λέμε, σταθούμε όλοι και εμείς, στο τι υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς λέμε, αφήστε τον να πάει καλύτερα. Και εμείς λέμε σαν ΑΔΔ λοιπόν, ναι, ότι ναι, θα πρέπει η κυβέρνηση να εγκαταλείψει αυτό το μοντέλο που έχει σήμερα ανάπτυξης για τη χώρα ή
μισθοδοτική πολιτική που έχει και να επαναπροσδιοριστεί σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των εργαζόμενων όλων. Είτε αυτός λέγεται ιδιωτικός, όλων, είτε λέγεται δημόσιος τομέας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρώνεται η εργασία όπως πρέπει να πληρώνεται, γιατί από εκεί πέρα είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Κύριε όταν πληρώνεται το εργαζόμενο, θα δούμε τις αυξήσεις και στην πράξη και όλα αυτά. Όταν θα περάσουν και θα ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Απόστολο τον Βουλδί. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αφορά χιλιάδες κόσμο. Δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην αποποινικοποίηση των καταλήψεων στα σχολεία που πέρασε. Έγινε νόμος του κράτους μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Σειρά διατάξεων που αφορούν τα νέα προγράμματα της διδακτικής στήριξης στα σχολεία, θέματα ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου, καταλήψεων στα σχολεία, κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που πέρασε χθες στη Βουλή. Με τις διατάξεις ρυθμίζονται όλες τις λεπτομέρειες του αντισταθμιστικού σχολείου που αποτελεί τη νέα μορφή πρόσθετης διδακτικής στήριξης μαθητών στα σχολεία. Αλλά καταργείται και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορούσε τις καταλήψεις μαθητών στα σχολεία. Με την προτινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την αποποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισηγητική του έκθεση του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε, η τέλεση αξιόπινων πράξεων στον χώρο του σχολείου τιμωρείται από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα που αφορούν τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς ανηλίκων μαθητών, οι οποίοι παραλείπουν να τους εμποδίσουν από την τέλεση των αξιόπινων πράξεων. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, στο μεταξύ στο θέμα των κόκκινων δανείων επιχειρεί να πείσει τους πολίτες που έχουν θέματα με την πρώτη κατοικία τους ότι δεν πρέπει να αγωνιούν. Ωστόσο, η ομολογία του κυρίου Τσακαλώτου στην Βουλή ότι δεν είναι η κάλυψη που θα ήθελε και η κυβέρνηση για την πρώτη κατοικία αυτή που τελικά θα παράσχει, νομίζω ότι προκαλεί προβληματισμό και θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για να επιβεβαιωθεί. Διαπραγμάτευση που μπορεί να καταλήξει σε επώδυνους συμβιβασμούς για τους δανειολήπτες στεγαστικών πρώτης κατοικίας, καταναλωτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή. Αναφερόμενος στη συζήτηση που θα ξεκινήσει με τους θεσμούς και τη διαχείριση του δεύτερου πακέτου κόκκινων δανείων και απευθυνόμενος προς το ΚΚΕ, είπε: «Μπορεί εμείς να μην προστατεύουμε όσους πρέπει. Θα διαπραγματευτούμε για στεγαστικά δάνεια μικρομεσαίων και καταναλωτικά. Και πρέπει να μας πείτε ότι είστε πλάι μας για την προστασία των πιο ευάλωτων. Σε αυτή τη συζήτηση θα διαπραγματευτούμε και μπορεί να κάνουμε συμβιβασμούς που δεν θα έχουν τον ταξικό διαχωρισμό που θα θέλαμε.
Να σημειωθεί ότι η φράση του κ. Τσακαλώτου δεν συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη, που υποστηρίζει ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων θα υπάρξει μέγιστη προστασία με εξαιρέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών δανειοληπτών. Πάντως, ο κ. Τσακαλώτος υπερασπίστηκε την ανάγκη αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων με πώλησή του σε funds, υιοθετώντας την επιχειρηματολογία των προηγούμενων κυβερνήσεων περί παταχτσίδων. Εσείς δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι που στρατηγικά δεν πληρώνουν? Αναρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών για να συνεχίσει. Όλους θέλετε να τους προστατέψουμε. Πρέπει να μας πει το ΚΚΕ ότι κάποιοι δεν πρέπει να προστατευτούν. Να γίνει αυτή η συζήτηση με περισσότερο Μάρξ και όχι λιγότερο. Από την πλευρά του Περισσού, ο κύριος Θανάσης Παφίλης σχολίασε. Ιδού η Ρόδος, κάντε αποδεκτή την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Εσείς λέτε ότι θα στηρίξετε το κεφάλαιο για να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη και να βγούμε από την κρίση. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα εμπιστευτήκατε εμάς την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό.